Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση μας. Δεν σκοπεύουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας της Σερβίας, Μίλος Βούτσεβιτς, σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε. Η χώρα είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τη στρατιωτική της ουδετερότητα, κάτι που αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και για τη νέα θητεία, αν και εφόσον παραμείνει στη θέση της και μετά τις βουλευτικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 17 Δεκεμβρίου. Εξηγώντας τη θέση του Βελιγραδίου, ο Βούτσεβιτς υπογράμμισε τη δέσμευση για την επιδίωξη μιας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Αν και αναγνώρισε τη φιλοδοξία της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέστησε σαφές ότι η συνεργασία με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και τα κράτη της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής θα συνεχιστεί. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την πολιτική χωρίς να επιβάλλουμε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η απόλυτη αφετηρία μας από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η στρατιωτική μας ουδετερότητα. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα να αλλάξει αυτό, αν και υπάρχουν διαφορετικοί θεματοφύλακες που θα προσπαθήσουν να μας πείσουν για το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων. Ο Υπουργός Άμυνας απέρριψε επίσης το δυτικό σχέδιο για εξομάλυνση του κοσυφοπεδίου, θεωρώντας την ένταξη της Πρίστινας στον ΟΗΕ και την αυξημένη αυτονομία απαράδεκτες για το Βελιγράδι.